Λοιπόν. Πάμε στην Κατερίνα Κανάκη που έχει κατασκηνώσει άλλο διαμέρισμα εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη που είναι τον Πασόκ από χτες. Κατερίνα, πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε βλέπαμε συνεχώς εδώ στην ανοιχτή ροή που είχαμε με τον Γιώργο Πιέρο και όλη την υπόλοιπη. Περάσαν όλοι από εδώ. Όλοι. Λοιπόν, πες μας τον απόϊχο και τι περιμένουμε όσον αφορά το θέμα της τηλεοπτικής αναμέτρησης. Υπάρχει μια πρόταση τώρα από την πλευρά του κύριου Δούκα. Πάμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα από την Χαριλαίο Τρικούπη. Εδώ να σας πω ότι χθες χτυπούσε η καρδιά των εκλογών. Ζήσαμε πραγματικά μια εκλογική βραδιά θρίλερ. Κάθε 2 με 3-4 λεπτά ανανεώνονταν τα αποτελέσματα και ανοιγόκλινε η ψαλίδα μεταξύ του κυρίου Χαριδούκα και του κυρίου Παύλου Γερουλάνου. Ήταν το ερώτημα του 1.000.000 χθες το βράδυ, το ποιος δηλαδή θα πλασαριστεί δεύτερος. Εφόσον δεν έχουμε μια έτσι, επικράτηση καθαρή από την πλευρά του πρώτου, του κυρίου Νικόνα. Είναι κάτω από 50%. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Όλα τα βλέμματα σήμερα στρέφονται ακριβώς την επόμενη μέρα και στο τι μέλη γενέστε με το θέμα του debate. Να σας πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να γίνει, να διεξαχθεί η τηλεμαχία. Ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι είναι το δυνατό του σημείο. Είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Εκείνος ήταν ο οποίος έριξε στο τραπέζι το θέμα ακριβώς του πιο ανοιχτού debate χωρίς παράλληλους μονολόγους. Δεν έχουμε ακόμα να σας πω έτσι εικόνα για το τι ακριβώς θα πράξει το επιτελείο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο είναι δεδομένο ότι επιθυμεί να γίνει και δεύτερο debate. Και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που το φιλοξενήσαμε το πρωί, η Άννα και ο Γιώργος, και ο ίδιος είπε ότι εμείς θέλουμε στο δεύτερο γύρο κανονικά, όπως βγει θα πάμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Και θεωρεί και όλος ότι θα τον ωφελήσει, αν θέλεις. Θεωρεί ότι τα πήγε πολύ καλά στο πρώτο debate. Ναι, και ότι υπήρξε έτσι ένα βαντάρισμα από το πρώτο debate. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι την πρώτη κίνηση, τουλάχιστον προς ώρας, την έκανε ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος επικοινώνησε με το επιτελείο της ΕΡΤ και ζήτησε να γίνει και δεύτερο debate. Ο κύριος Χάρης Δούκας, εφόσον υπάρχει μια διαφορά αρκετά μεγάλη μεταξύ του κυρίου Δούκα και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, καταλαβαίνουμε ότι θα πάει αρκετά επιθετικά αυτή την εβδομάδα. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και νωρίς το πρωί έκανε αυτή την κίνηση. Από εκεί και πέρα, εδώ έχει να κάνει μεγάλη σημασία, έχει η Κατερίνα, γιατί ήσασταν μέχρι πάρα πολύ αργά εκεί και σίγουρα βλέποντας το αποτέλεσμα κουβεντιάζονται ούτως ή άλλως για τις συμμαχίες της επόμενης ημέρας. Αν δηλαδή θα ξεκινήσουν κάποιες επαφές είτε των προσώπων, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε το επιτελείο τους, αν θα ξεκινήσουν τα τηλέφωνα προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν οι υπόλοιποι υποψήφοι που βρίσκονται πιο κάτω. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη τα τηλεφωνήματα, από ώρα σε ώρα θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Να σας πω ότι ήδη το μόνο που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θα επικοινωνήσει από λεπτό σε λεπτό τηλεφωνικά και με τους 5 συνυποψηφίους της. Θα τους ευχαριστήσει, θα δώσει συγχαρητήρια και θα πει βεβαίως ότι θα είναι εδώ, θα είναι παρούσα και την επόμενη ημέρα του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι τις επόμενες ώρες δημοσίως δεν περιμένουμε εξελίξεις ως προς το θέμα των στηρίξεων. Δηλαδή, ακριβώς. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος νομίζω ότι το ξεκαθάρισε χθες. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια τουλάχιστον ανοιχτά να στηρίξει είτε τον κύριο Ανδρουλάκη είτε τον κύριο Χαριδούκα. Ωστόσο, να σας πω ότι είναι πιο κοντά, βρίσκεται πιο κοντά στον νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις του κυρίου Παύλου Γερουλάνου με τον κύριο Χαριδούκα βρίσκονται στον αδύρ. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Μετά, εδώ και περίπου ένα χρόνο, να σας πω ότι όλο και χειροτερεύουν αυτές οι θέσεις. Αυτές οι σχέσεις, επομένως, θεωρείται απίθανο να υπάρξει στήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Χαριδούκα από τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, είναι πιο κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη. Πιο κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη είναι και η Άννα Διαμαντοπούλου. Ναι. Και εκείνη όμως λέει ότι είναι ταπεινωτικό, ότι δεν είναι σωστό να λέμε στους ψηφοφόρους τι να ψηφίσουν. Ακριβώς ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης νομίζω το ξεκαθάρισε και χθες εδώ στη δήλωση που μας έκανε ότι ανοιχτά δεν θα στηρίξει κάποιον από τους δύο υποψηφίους. Είναι και εκείνος λίγο πιο κοντά στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Όσον αφορά στην κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, να σας πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήταν εκείνη η οποία, αν θέλετε, σήκωσε το κύμα αμφισβήτηση στο πρόσωπο της ηγεσίας από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη βραδιά. Περιμένουμε να δούμε αν θα στηρίξει ανοιχτά ή όχι και πότε κυρίως τον κύριο Χαριδούκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σας δούμε και σε λιγάκι στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου.